ελληνικά προϊόντα και μετά στην εμπορία βλέπουμε μέχρι να εκπαιδεύσουμε κόσμο. Η συνεργασία είναι το παν, κύριε Παπαδόπουλο, μεταξύ σας, όλοι, υπάρχει, οι πάντες. Με την ευκαιρία αυτή είναι κάτι το οποίο θα το μάθει και πολλοί κόσμος. Υπάρχουν υπηρεσίες δικές μας οι οποίες ασχολούνται με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι ανοιχτές και στον απλό πολίτη. Ναι. Σε εμάς είναι χαρά, έρχονται απλοί πολίτες με ένα σακουλάκι να του κάνουμε μεταφορολογική ανάλυση. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά αισθανόμαστε. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Κυριάκο. Από τα προβλήματα λοιπόν των αγροτών στα προβλήματα των Αθηναίων πολιτών, κυρίως όλων αυτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να διασχίσουν τους δρόμους της Αθήνας. Βλέπετε στη Μεσογείο προσπαθούν αλλά δεν τα καταφέρουν. Είμαστε εδώ στη διασταύρωση με την Κατεχάκη και η Κατεχάκη είναι πολύ δύσκολη, βλέπω τώρα από Κηφισίας προς Μεσογείον. Και στην ευθεία του Παπάγου, πριν 300 μέτρα πριν από τη διασταύρωση με Πίνδου, είναι μπλοκάρι Κατεχάκη προς Μεσογείον. Και η Μεσογείον, από ό,τι βλέπετε, και στα δύο ρεύματα είναι πολύ δύσκολη. Ευτυχώς, πολύ καλύτερη είναι η Κηφισίας αυτή την ώρα. Κατεβαίνει άνετα σχεδόν μέχρι το γυροκομείο. Μετά δυσκολεύει λίγο. Στην έξοδο είδαμε ένα μικρό ποτηλιάρισμα στην Κηφισίας, στον παράδεισο Αμαρουσίου. Πρόβλημα έχουμε και στο ποτάμι ακόμα. Μικρό ποτηλιάρισμα στις τρεις γέφυρες προς Πειραιά, λίγο μεγαλύτερο εκεί σε Φιλαδέλφια και μεταμόρφωση προς Κηφισιά. Δεν έχει εκτονωθεί ακόμα αυτή η μεγάλη δυσκολία. Έχουμε πρόβλημα και στην Πατησίων, στη διασταύρωση με Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρας εκεί μπροστά από το κήπεδο του Παναθηναϊκού είναι χάλια. Πρόβλημα και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο, αλλά ήλιος λαμπρός και πολύ καλημέρα. Το κυριότερο από όλα, κυριακό, μας φτιάξει Αλέκος Αχλιόπτας. Να είστε καλά και αύριο πάλι. Και καλημέρα. Επίσης να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε.